Στο θέμα. Κύριε, κλείνουμε. Νομίζω το μήνυμα από αυτή την απόφαση είναι ότι το τι επιχείρησε το ψευδοκράτος, δηλαδή την απαλλοτρίωση μαζικά όλης της ελληνοκυπριακής περιουσίας. Και δει σε Ευρωπαίους, ε. Όχι. Δεν πέτυχε. Όχι. Το απαλλοτρίωση με το ψευδοσύνταγμα, να το βάλω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Με το ψευδοσύνταγμα, το ψευδοκράτος. Με το άρθρο 159 του ψευδοσυντάγματος, απαλλοτριώθηκε όλη η ελληνοκυπριακή περιουσία στα κατεχόμενα. Πίστεψε. Και από εκεί και πέρα γίνεται διανομή. Εντάξει, είναι το μεγάλο φαγοπότη όλων των αιώνων. Ναι. Το λοιπόν, αυτόν το φαγοπότη δεν αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη. Διότι είπε η Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη, κύριε, εγώ αναγνωρίζω μόνο μια Κυπριακή Δημοκρατία, τον νόμο και το σύνταγμα και τα δικαστήρια της. Άρα όλα αυτά τα οποία κάμετε. Και τον ιδιοκτήτη. Ναι, ασφαλώς τον ιδιοκτήτη. Άρα όλα αυτά τα οποία κάμετε, κυρία Τουρκία και κύριο Ψευδοκράτος, είναι μια πατάτα. Δεν έχουν καμία απολύτως εφαρμογή. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο βγαίνει, το οποίο εμείς καταλαβαίνουμε, διότι είναι μέσα στο πετσί μας, το ζούμε χρόνια, αλλά θα πρέπει να το καταλάβει και η διεθνής κοινότητα. Τέλος, ήθελα να πω ότι αυτή η απόφαση έρχεται, νομίζω, σε μια κατάλληλη στιγμή, καταρχάς, ενώ διεξάγονται οι εντατικές, ας το βάλω έτσι, διαπραγματεύσεις, αλλά και σε μια κατάλληλη στιγμή από νομικής άποψης, τη στιγμή που είχαμε κάποιες δυσάρεστες εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο με τα θέματα των περιουσιών. Και των αγνωμένων και των περιουσιών έρχεται σαν έναν αντιστάθμισμα, σαν ρόδος, να το βάλω έτσι, σαν μια όασης στην έρημο που τελευταία μας κατατρέχει. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η απόφαση, διότι έχουμε μια ευρωπαϊκή τάξη της ευρύτερης Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωρίζει αυτόν που ίσως κάποια άλλη τάξη του Στρασβούργου έθεσε υπό αμφιβολία για άλλους λόγους. Δεν είναι του παρόντος να το συζητήσω. Είναι ένα σοβαρό αντιστάθμισμα αυτόν και μας δίδει την αισιοδοξία για το μέλλον, λέγοντας μας επίσης ότι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε εδώ σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νομικό καθεστώς, το οποίο κατοχυρώνει τα κυπριακά δικαστήρια το καθεστώς σας, και βεβαίως το ευρωπαϊκό δίκαιο, που είναι οι τέσσερις ελευθερίες. Της περιουσίας, της ελεύθερης διακίνησης, της εγκατάστασης. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κληρίδη. Ευχαριστώ όλους βεβαίως που ήσασταν απόψε εδώ. Ελπίζω να έγιναν και οι τηλεθεατές μας λίγο σοφότεροι, ακούγοντάς σας να αναλύετε αυτή την πολύ πολύ σημαντική απόφαση που ελήφθη το μεσημέρι στην Βρετανία. Και πιο αισιόδοξη είπατε. Βεβαίως. Φυσικά η μεγαλύτερη παρανομία είναι η παρανομία της εισβολής και της κατοχής. Η οποία επίσης γίνεται αναφορά, έχω να σας πω, στη σημερινή απόφαση του Βρετανικού εφετείου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα και θα τα πούμε από αυτήν εδώ την εκπομπή την ερχόμενη Τρίτη στις 10:15 το βράδυ. Γεια σας.